Η πρώτη ολοκληρωμένη δοκιμαστική διαδρομή του Μετρό Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των ΜΜΕ και του Υφυπουργού Μεταφορών Νίκου Ταχιάου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης. Το δρομολόγιο του Μετρό έγινε με τη βοήθεια της τηλεματικής, ενώ έγινε και στάση και στο σταθμό Βενιζέλου, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες. Μόλις 17 λεπτά χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί η διαδρομή του Μετρό από το αμαξοστάσιο στην Πηλαία προς τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Από την πλευρά τους, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Σάκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, μετά τη σύσκεψη που είχαν στο αμαξοστάσιο του Μετρό στην Πηλαία, διαβεβαίωσαν ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2024. Τον Νοέμβριο θα έχουμε παραδώσει σε λειτουργία το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι στοίχημα που αφορά μονάχα την βελτίωση της ζωής της πόλης, αλλά νομίζω ότι είναι μια μεγάλη καμπή για την αυτοπεποίθηση της πόλης, για το να μπορέσει να δει το μέλλον της διαφορετικά. Τα έργα ξεκινούν για να τελειώσουν και αν η Θεσσαλονίκη πέρασε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια του μετρό, που κάποια στιγμή θα πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε τις ευθύνες που κάποιοι έχουν για αυτή την εξέλιξη, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο κανόνας. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που μπορεί να ταινίζει το μέλλον με πολύ αισιοδοξία. Έχουμε δεσμευθεί ότι το μετρό θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και δεν μπορούμε να δούμε κανένα εμπόδιο που θα σταματούσε την εξέλιξη του μετρό. Είναι σε πλήρη ανάπτυξη από τη δική μας πλευρά. Δώσαμε μια υπόσχεση ότι αμέσως μόλις αναλάβουμε τη διοίκηση Σάκτορ θα ενεργοποιήσουμε το μετρό σε απόλυτη προτεραιότητα. Και εγώ προσωπικά και η ομάδα μου είμαστε καθημερινώς απάνω από το έργο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο όπως έχουμε υποσχεθεί. Δεν μπορούμε να δούμε κανένα κόλλημα αυτή τη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρούμε, έχουμε πεποίθηση ότι τον Νοέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί. Σε ό,τι αφορά την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοινώθηκε ότι θα είναι έτοιμη 6 με 8 μήνες μετά τη βασική γραμμή, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Σταχιάος, το επόμενο διάστημα θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις για τις επεκτάσεις του μετρό, για τις οποίες προτεραιότητα είναι η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Να σημειωθεί πως ο μοναδικός από τους σταθμούς του μετρό που θα παραδοθεί λίγο αργότερα σε σχέση με τους υπόλοιπους θα είναι αυτός της Βενιζέλου, καθώς σύμφωνα με τους αρμόδιους θα είναι έτοιμος αρχές καλοκαιριού.